Όπως γνωρίζετε όλοι από χθες, έχουμε ένα συμβάν, μια 13χρονη μαθήτρια, η οποία είχε μια πτώση, πιθανόν οικειοθελώς. Είναι σταθερή η κατάσταση καταρχήν, παρά τις σοβαρές κακώσεις που φέρει, κατάγματα πλευρών, λεκάνης, με θλάση ύπατος και πνεύμονα. Όλες οι κακώσεις ελέγχονται, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος νοσηλείας. Το ευχάριστο όμως είναι ότι δεν φέρει κρανιοκεφαλικές κακώσεις και δεν απειλείται άμεσα η ζωή της. Σας ευχαριστώ. Σε τι κατάσταση ήρθε εδώ το παιδί? Βεβαίως, ναι, σε καλή κατάσταση και είχε και τις αισθήσεις της, διότι δεν είχε καθόλου κρανιοκεφαλική κάκωση. Η οποία μπορεί να έχει αργότερα πολλές συνέπειες, αυτό όπως καταλαβαίνετε. Οι εξετάσεις συνεχίζονται? Βεβαίως, εξετάσεις συνεχίζονται συνεχώς και σήμερα έχει επαναληφθεί κάποιες εξετάσεις και ανά πάσα στιγμή, όταν εμείς κρίνουμε, θα επαναλάβουμε τις εξετάσεις που χρειάζονται. Ναι. Είναι όμως σε σταθερή κατάσταση, παρά τις κακώσεις τις οποίες φέρει η μικρή. Είπατε οικειοθελώς, σας είπε κάτι? Ναι, ίσως είναι και πολύ προσωπικά αυτά. Αυτό το ανέφερε η ίδια, δεν θα πρέπει να αναφερθώ παραπάνω σε αυτό. Υπάρχει περίπτωση να έπεσε μόνη της, δηλαδή? Αυτό εικάζεται, ναι. Ναι. Όμως δεν θα πρέπει να αναφερθώ παραπάνω, τα λάβετε. Ναι. Αυτό είναι θέμα των ψυχολόγων, των παιδοψυχιάτρων, οι οποίοι ασχολούνται ήδη με το παιδί. Εμείς είμαστε καθαρά με τις κακώσεις ασχολούμαστε, καταλάβετε, οι παιδοχειρουργοί. Και όχι με το ψυχολογικό κομμάτι και το υπόλοιπο, το οικογενειακό.